κυρίε και κύριοι, αρκετά άστατο ο καιρό σε αρκετέ περιοχέ τη χώρα μα σήμερα. Αρκετέ βροχέ, αρκετέ περιοχέ τη Βόρεια Ελλάδα, βόρειε βροχέ και καταιγίδε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κατά τόπους και στην Δυτική Ελλάδα. Και αύριο θα είναι άστατο ο καιρό, αλλά με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνεια και τι μπόρε ή τι βροχέ και τι τοπικέ καταιγίδε τι περιμένουμε να εντοπίζονται κυρίω σε ημιορεινέ ορεινέ περιοχέ. Για να δούμε από ψηλά την εικόνα που ορουσίαζει η χώρα μα από πλευρά καιρού. Σήμερα βλέπετε έχουμε το πραγματικό χαμηλό, το οποίο στροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του εδώ στο Βόρειο Αιγαίο και είχαμε πιο πυκνότερη συνεφιά εδώ στι βορειότερε περιοχέ. Βλέπετε και αύριο θα παραμείνει πάνω κάτω στην ίδια θέση, αλλά μέχρι και το βράδυ θα έχει εκτοπιστεί ανατολικότερα κινούμενο προ την Μαύρη Θάλασσα και τα βόρεια τμήματα τη Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα. Και μέσα στη νύχτα, και τις πρωινέ προμεσήβρινές ώρες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αρκετά άστατος κύριε και κύριοι. Θα βγάζει μπόρες, βροχές και καταιγίδε, ίσως τοπικά τα φαινόμενα να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Πάντως στην υπόλοιπη Ελλάδα η μέρα θα ξεκινήσει με κατατόπους και κατά περιόδου κάποια σύννεφιά η οποία δύναται αυτή να δώσει εδώ στις δυτικές κυρίως κεντρονοτιδυτικές περιοχές κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρε, στα βόρειο δυτικά του μετά Πελοποννήσου και στην δυτική Στερεά, ίσως και στο κεντρονότιο Ιόνιο, δεν αποκλείεται το πρωί να έχει και κάποια αστραπόβροντα μαζί με αυτές τις τοπικέ μπόρε. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, επαναλαμβάνω, κατά διαστήματα και κατά τόπου αυξημένε συνευχέ, κυρίω στι πιο ημιορίνε ορεινέ περιοχέ. Και δείτε τώρα την εξέλιξη. Όσο θα βαδίζουμε προ το απόγευμα, γενικά εδώ στα νησιά του Ανατολικού, Νότιου Ανατολικού Αιγαίου, τα φαινόμενα θα εξασθενούν, δεν θα σταματήσουν εντελώ, κυρίω εδώ στι νοτιοτολικέ και οτικέ περιοχέ. Και έτσι μέχρι και αργά το απόγευμα, ίσω βγάζει και πάλι κάποιε μπόρε και πιθανέ είναι και κάποιε τοπικέ καταιγίδε. Πιο νότια, ο καιρό θα είναι καλό γενικά στι uh, περισσότερε νησιωτικέ περιοχέ, στι παράκτιε περιοχέ τη χώρα. Η μέρα θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και πρόσκαιρε συνευχέ. Στην ξηρά, στο εσωτερικό, στην ουσία τη Πελοπονίσου, στο εσωτερικό τη Τερεά και κυρίω τα ημιωρινά ορεινά τμήματά τη. Στο εσωτερικό τη Εσσαλία, επίση κυρίω τα ημιωρινά ορεινά τμήματά τη. Στην Ήπειρο, την ορεινή ημιωρινή και στι περισσότερε uh, περιοχέ τη Μακεδονία και τη Θράκη και κυρίω τα ημιωρινά ορεινά τμήματα και στα, στα βόρεια τμήματα τη Θράκη και σε παιδινέ περιοχέ. Περιοχές, θα πρέπει μεταξύ μεσημβρινών και απογευματινών ωρών να βγάλει κάποιε μπόρε εδώ και εκεί ή και τοπικέ καταιγίδε. Πάντω, από το βράδυ και μετέπειτα, στην ουσία τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν και από τα δυτικά προ τα ανατολικά ο καιρό θα παρουσιάζει βελτίωση. Μέχρι και αργά το βράδυ, ο καιρό θα παραμείνει λίγο περισσότερο άστατο στι ανατολικέ κυρίω υπηρωτικέ περιοχέ. Νοτιά και πάλι νοτιοδυτική άνεμη, όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ. Εξάρια στα κεντρικά τμήματα του Αιγαίου Πελάγου, 7 μποφόρ οι ρηπέ των νοτιοδυτικών ανέμων στι νότιε νησιωτικέ περιοχέ. Ο υδράργυρο την νύχτα και νωρί το πρωί, γύρω στου 4 με 6 βαθμού στι ορεινέ περιοχέ, γύρω στου 8 με 10 βαθμού στα υπόλοιπα παιδινά υπηρετικά και γύρω στου 10 με 11 βαθμού στα βόρεια τμήματα του Αιγαίου, με 14 έως και 15 βαθμού στα νοτιοανατολικά τμήματα αυτού. Το μεσημέρι τώρα, με τα ανοίγματα του καιρού στα Παιδινά. Θα ανέβει και η θερμοκρασία και θα μα κάνει λίγο περισσότερη εντύπωση εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, που σήμερα είχαμε αρκετή ψύχρα. Θα πιάσουμε και 21 βαθμού στην κεντρική Μακεδονία, 22 βαθμού στα ανατολικά υπηρετικά πρωτικά τμήματα, λίγο περισσότερη ψύχρα στα δυτικά και στα υπόλοιπα ανατολικά νότια-ανατολικά νησιωτικά τμήματα, περισσότερη ψύχρα στι ορεινέ περιοχέ τη βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα και στα κεντρονότια ή ορεινά τμήματα τη χώρα με το πολύ 13 και 14. Η Αττική θα έχει γενικά αρκετή ηλιοφάνεια, τοπικέ συνευχέ αρχικά το μεσημέρι και το απόγευμα, η καλύτερα μεταξύ μεσηβρινών και απογευματινών ωρών. Εδώ στα κεντροβόρια, κυρίω ορεινά ή μειωρινά τμήματα, θα βγάλει κάποια σύννεφα. Υπάρχει πιθανότητα να βγάλει εδώ και εκεί κάποια μπόρα ή και τοπική καταιγίδα. Η άνεμη νοτιοδυτική, το πολύ στα 4 με 5, 6 με 7 στον Κορινθιακό, βορειοδυτική άνεμη, θερμοκρασία στου 20 βαθμού Κελσίου κατά μέσο όρο αργά του μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Η Θεσσαλονίκη θα έχει επίση μεγάλα ανοίγματα ήδη από την αρχή τη ημέρα με ηλιοφάνεια όπω και η υπόλοιπε Μακεδονία εκτό από τα ορεινά τμήματα, όπου θα επικρατήσουν αυξημένε συνευχέ κατά τόπου και κατεδιαστήματα ήδη από την αρχή τη ημέρα, μεταξύ μεσημβρινών και απογευματινών ορών στι περισσότερε ορεινέ περιοχέ, αλλά και σε παιδινά τμήματα τη δυτική και βόρεια πλευρά τη κεντρική Μακεδονία. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν κάποιε διάσπατε μπόρε ή και τοπικέ καταιγίδε από το βράδυ, σιγά σιγά και εδώ καιρό από αργά το βράδυ θα βελτιωθεί. Άνεμοι από νότιε γενικά διευθύνσει στα 4 από 4, θερμοκρασία στου 18 βαθμού Κελσίου κατά μέσο ώρα αργά το μεσημέρι στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Όπω σα είπα και χθε, λοιπόν, η Πέμπτη φαίνεται να κιλά πολύ ομαλά με τι καλύτερε καιρικέ συνθήκε από τι μέρε την εβδομάδα που διανύουμε. Στην ουσία, από το πρωί θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια σχεδόν παντού εδώ στα βόρεια κάποιε παροδικά αυξημένε συνευχέ όπω και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι εδώ στα θα είναι όμως, ήδη από το λίγο Πιο πυκνέ, και μάλιστα προ το μεσημέρι και αργότερα. Δείτε. Μια δέσμη εφόσον πω εκτείνεται από τα δυτικά προ τα ανατολικά, θα φέρει κάποιε βροχέ στην δυτική βορειοδυτική Ελλάδα. Και βλέπετε τώρα κάποιε συνεχέ εδώ με την κρύα απόχρωση πω θα προσπαθήσουν να κινηθούν και λίγο πιο ανατολικά. ίσως στο διάβα του αφήσουν κάποια τοπική βροχή με τη μορφή μπόρα πρόσκυρου χαρακτήρα λοιπόν και σε άλλε περιοχέ, κυρίω ανατολική υπηρετική χώρα, με μικρότερη πιθανότητα. Νοτιά στα 4 με 5 μποφόρεω και 6 στο Ιόνιο. Πιο ενισχυμένη θα είναι η άνεμη στην ημιορεινή και και στην Πελοπόννησο, ίσω και πάνω από 6 μποφόρ από νότιε διευθύνσει κατά τη διάρκεια τη Πάμε στην Παρασκευή. Δείτε τώρα. Φαίνεται ότι θα μα επισκεφτεί μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή, η οποία θα χωρίσει την χώρα μα σε δύο τμήματα. Σε μια δυτικοκεντροβόρεια Ελλάδα, όπου θα διέρχονται αυτέ οι συνευχέ από το Ιόνιο, θα περνούν κυρίω από τα βόρεια τμήματα τη Πελοπονίσου, από τα βόρεια τμήματα τη Τεράστια Θεσσαλία, η πυροφυσικά Μακεδονία, Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο, και θα αφήνουν βροχέ ή λασποβροχέ καλύτερα κατά περίοδου. Υπάρχει πιθανότητα για κάποιε τοπικέ καταιγίδε. Πιο νότια θα έχουμε έναν συνδυασμό, ένα κοκτέιλ, όπω σα λέω εδώ και πολλά χρόνια, αυξημένη και σκόνης, μια θολούρα θα έχουμε στην ατμόσφαιρα αλλά αυτό το κοκτέιλ δεν φαίνεται να είναι κανόνα να αφήσει κάτι το αξιόλογο πλευράς φαινομένων ίσως κάποια λασποψυχάλα σημειωθεί πρόσκαιρα στις νοτιότερες νοτιοτολικές περιοχές. Θα έχουμε ένα νοτιά νοτιοτολικό άνεμο στα 5 με 6 μποφόρ και δείτε τώρα. Εδώ στην Θράκη, αλλά και στην Στερεά και στην Πελοπόννησο, κυρίω στη Μιωρινή, Ορεινή Στερεά και την Πελοπόννησο, θα βγάλει δυνατό νοτιά, ή μάλλον θα διατηρηθεί ο νοτιά δυνατό στα 6 ίσω και 7 μποφόρ. Για να πάμε τώρα και να αφήσω την Παρασκευή να τελειώσει, να φτάσει στο τέλο τη και να πάμε στην, στο Σάββατο. Θα δείτε ότι και πάλι εδώ τα χρώματα στην ουσία εντοπίζονται και κατά τη διάρκεια κυρίω των πρωινών προμεσημινών ωρών του Σαββάτου στην κεντρική και την βόρεια Ελλάδα. Θα πρέπει να έχουμε ένα πέρασμα από κάποιε λασποβροχές, ίσως ίσω κατά διαστήματα δύνατε, στην υπόλοιπη χώρα. Λιγότερα σε φαλαθολούρα στην ατμόσφαιρα, καθώ δείχνει ότι θα διατηρηθεί κάποια σκόνη στην ατμόσφαιρα, κυρίω εδώ στην Ανατολική Ελλάδα και κατά τη διάρκεια του Σαβάτου. Μέχρι το βράδυ του Σαβάτου θα πρέπει να υπάρξει κάποια βελτίωση από τα δυτικά προ τα ανατολικά, έστω και πρόσκαιρη, με στα 6 με 7 πιο δυνατή θα είναι η νοτιάδα από πλευρά υπηρετική χώρα στην περιοχή τη Θράκη. Την Κυριακή, και αν όλα κυρίσουν σύμφωνα και με τα τελευταία προοριστικά στοιχεία, Αρκετή ηλιοφάνεια στα ανατολικά και τα νότια, άστατο ο καιρό στα δυτικά και μετά το μεσημέρι στα ορεινά τη κεντρική και τη βόρεια χώρα με κάποιε τοπικέ βροχέ, ίσω προ το απόγευμα να βγάλει κάποιε τοπικέ βροχέ και στην υπόλοιπη uh, παιδινή Μακεδονία και uh, Θεσσαλία. Ενώ οι νοτιάδε uh, γύρω στα 3 με 4 το πολύ και 5 με 6 ποφό στα νότια ανατολικα Πανευρωπαϊκά τώρα να δούμε την εξέλιξη. Ε, Σα μιλάω εδώ και μέρε για μια παρέλαση βαρομαντρικών χαμηλών, η οποία επίκειται και την έχουμε στην ουσία στη Νότια Ευρώπη και κυρίω στη Μεσόγειο. Βλέπετε εδώ πάνω από τη Μεσόγειο θα δημιουργούνται όλε τι επόμενε ημέρε βαρομετρικά χαμηλά και για αρκετέ ημέρε, για να μην πω μέχρι και τι 18 με 20 του Απρίλη, θα πρέπει ο καιρό να είναι αρκετά άστατο σε αρκετέ περιοχέ τη χώρα, όχι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Από εβδομάδα, εκτό από τα δυτικά και τα βόρεια, δεν αποκλείεται να πλησιάσουν και να επηρεάσουν βροχέ και περιοχέ τη Ανατολική και τη Νότια χώρα. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια με περισσότερη λεπτομέρεια. Δείτε τώρα την αιτία αυτή τη παρέλαση των βαρομετρικών χαμηλών. Μια ψυχρή μάζα, μια κατεβασιά κρύου αέρα που δείχνει πολύ απειλητική και δείχνει να κινείται πιο νότια-νότια Φαίνεται ότι δεν θα επιλέξει την περιοχή μα και καλό είναι αυτό για του αγρότε μα. Θα κινηθεί προ τα δυτικά, νότιο-δυτικά, ρίχνοντα τον υδράγυρο σχεδόν σε όλη την κεντρική και την βόρεια Ευρώπη και φαίνονται χιονοπτώσει ακόμα και σε περιοχέ με χαμηλά υψόμετρα. Σε εμά το ρεύμα θα είναι νότιο. Το μόνο αρνητικό στοιχείο στην όλη υπόθεση με δυνατόν νοτιοδυτικό ρεύμα αυτή την εποχή μα έρχεται και σκόνη, γι' αυτό και θα έχουμε και άλλε υποβροχέ στι περιοχέ που περιέγραψα προηγουμένω. Αυτό το κρύο δεν φαίνεται να φτάνει στην περιοχή μα τι επόμενε ημέρε. Θα κρατηθεί όπω όλα δείχνουν για αρκετέ ημέρε κυρίω στην κεντροβόρεια Ευρώπη. Πάμε Δημοκρασίες. Ουσιαστικά α, και την Πέμπτη, όπου θα έχουμε και τα μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια, θα αποκλείεται να παρατηρηθούν στα παιδινά αλλά και στα νησιά 23 με 24 βαθμοί Κελσίου. Την Παρασκευή, με την έλευση τη σκόνη, τη συνεφιά στα δυτικά κεντρικά και τα βόρεια και τι βροχέ, θα έχουμε κάποια πτώση του υδραγύρου. με φανταστείτε ιδιαίτερα σημαντική. Στα νότια θα παραμείνει ο υδράγυρο σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Α, τώρα το Σάββατο και κυρίω την Κυριακή θα πέσει η θερμοκρασία και στην υπόλοιπη χώρα. Όχι πολύ, αλλά θα έχουμε και πάλι αρκετά 20 και 21 βαθμού Κελσίου στι περισσότερε παιδινέ ή περιοχέ. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλε και σε όλου, κυρίε και κύριοι.